Αγαπητοί πατέρες και αγαπητοί αδελφοί, κατά τη σημερινή Κυριακή και κατά την ανάγνωση του Ιερού Ευαγγελίου ακούσαμε τη γνωστή ευαγγελική περικοπή κατά την οποία και με το περιεχόμενο της οποίας ο Κύριος Ιησούς Χριστός ευλόγησε τους 5 άρτους και τα 2 ψάρια και αφού τα ευλόγησε εκείνος παρά το πλήθος του ακροατηρίου του, εκεί που εφοβούνται ότι δεν έχουν τι ακριβώς να φάνε και πώς να φροντίσουν τη σχετική διαδικασία, όχι μόνο έφτασαν αλλά και περίσσευσαν πολλά καλάθια από ψωμί και από ψάρι. Επειδή λοιπόν αυτή η παραβολή, αυτή η διήγηση, αυτό το μεγάλο θαύμα του παλαιοπλασιασμού των 5 άρτων και των 2 ηχθείων το έχουμε ακούσει κατ' επανάληψη και γι' αυτό έχω μιλήσει επ' αυτού του κειμένου πάλι κατ' επανάληψη στο δικό μας το ακροατήριο και το ποίμνιο. Γι' αυτό έκρινε σήμερα να σας πω ολίγα εκ του αποστολικού κειμένου, δηλαδή από τον Απόστολο που ακούσαμε και ο οποίος συνήθως δεν γίνεται το περιεχόμενό του, του Αποστόλου δεν γίνεται καταληπτό επειδή είναι δύσκολο και δεν είναι και τόσο σύνηθες σε μας, είναι μια ευκαιρία να μιλήσουμε για αυτό το σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα που είναι από την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή εις το πρώτο κεφάλαιο. Θα δείτε ότι όπως θα το πούμε είναι απλούν, είναι εύληπτο, αλλά πρέπει όμως και να το εφαρμόσουμε. Λέγει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος γράφων προς τους Κορινθίους: «Παρακαλώ ημάς αδελφοί, δια του ονόματος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού». Αυτό το καταλαβαίνουμε όλοι. Τι τους παρακαλεί? «Είνα, το αυτό λέγετε πάντες», να ομιλείτε και να λέτε πάντοτε τα ίδια πράγματα όλοι, «και μη ή εν ημίν σχίσματα», και να μην υπάρχουν ανάμεσά σας σχίσματα, «είτε δε κατηρτισμένη εν το αυτό νοεί», να έχετε δε εσωτερική κατάσταση η οποία να είναι σύμφωνη από όλους σας, και αυτό που λέμε εμείς απλά να έχετε όλοι σας το ίδιο μυαλό και να κινείστε εν τη αυτή γνώμη, λέει ο Απόστολος Παύλος. Αυτό το γράφει γιατί είχε μάθει πως παρόλα όσα του είπε, παρόλα που εκεί συνέστησε στην Κόρινθο μια ακόμη εκκλησία, παρόλα ότι αγωνίστηκε γιατί ήξερε ότι και εκεί υπάρχουν κατάλοιπα πολλά από τα είδωλα και έπρεπε να τα εξουδετερώσει, εντούτοις όταν έφυγε και συνήθως επληροφορείτο σε κάθε εκκλησία των Φιλιππισίων, των Θεσσαλονικαίων, των Κορινθίων και καθεξής, ήθελε να ακούει πάντοτε ό,τι καλύτερο, αλλά οι πληροφορίες δεν ήσαν πάντα ευχάριστες. Γιατί λοιπόν τους το είπε αυτό, να λέτε πάντοτε το ίδιο πράγμα σαν χριστιανοί, για να μην υπάρχουν σχίσματα σε εσάς, να είστε κατηρτισμένοι με την ίδια αντίληψη την εσωτερική και να έχετε την ίδια γνώμη. «Εδηλώθη γάρμη περί ημών, διότι μου έγινε γνωστόν για σας, αδελφοί μου, υπό τον Χλώης, από το περιβάλλον μιας χριστιανής γυναίκας Χλώης, που ανήκε στην Εκκλησία, ότι έριδες εν ημίν εσύ», ότι μεταξύ σας υπάρχουν έριδες, φιλονικίες και διαφορές. «Λέγω δε τούτο, ότι έκαστος ημών λέγει», τι έμαθε από την Κόρινθο, ακούστε. Ο ένας έλεγε «εγώ μεν ημί Παύλου», ο άλλος έλεγε «εγώ είμαι του Απολλώ, μαθητής του Παύλου». Ο άλλος έλεγε «εγώ είμαι μαθητής του Κυφά» και ο άλλος έλεγε «εγώ είμαι μαθητής του Χριστού». Πώς είναι δυνατόν?
ο Παύλος, ο Απολό, ο Κυφάς, τελευταίος και ο Χριστός, ο καθένας είχε και έναν δικό του αρχηγό. Και θέτει το εναγώνιο ερώτημα ο Απόστολος Παύλος: με μέριστε ο Χριστός? Έχει διαιρεθεί ο Χριστός? Έχει γίνει κομμάτια ο Χριστός? Το λέει εδώ και στη μετάφραση ο ειδικός καθηγητής: εκομματιάστηκε λοιπόν ο Χριστός? Απευθύνομαι σε όλους λοιπόν και σας ερωτώ: μη Παύλος εσταυρώθη περιμόν? Μήπως ο Παύλος ανέβηκε πάνω στο σταυρό και υπέστη το μαρτύριο του σταυρού μέχρι θανάτου? Ή στο όνομα Παύλου ευαπτίστηκε? Μήπως βαπτιστήκατε σε κάποια κολυμβήθρα και αυτός που είναι διατεταγμένος η Αρεύς ήταν στα πρώτα τους βήματα, σας ευάφτισε στα άλλα ονόματα? Και απαντά ο ίδιος: ευχαριστώ το Θεό ότι εγώ ουδένα ημών ευάπτισα. Δεν ευάπτισα κανέναν από εσάς. Ημί Κρίσπον και Γάιον. Και μετά θυμάται και λίγο: ευάπτισα δε και τον Στεφανά οίκον. Λοιπόν, ούκ είδα ή την άλλον ευάπτισα. Σας τους είπα και τέσσερις. Δεν θέλω να βρείτε αφορμή και να πει κανείς άλλος από εσάς ότι εμένα με ευάπτισε ο Παύλος. Διότι τον καθένα από εσάς, όποιος και τον βάπτισε, τον ευάπτισε εις το όνομα του Χριστού και είναι άνθρωπος του Χριστού. Και καταλήγει: ου γάρα πες τι λέμε Χριστός βαπτίζει. Ο Χριστός εμένα ειδικά που μου μίλησε στην πορεία προς τη Δαμασκό, όταν τον ανέβασε μέχρι τρίτου ουρανού, μου μίλησε και μου είπε, και από αυτό συμπεραίνω ότι ο Χριστός δεν με έστειλε εμένα να βαπτίζω, αλλά ευαγγελίζεστε, αλλά να κηρύσω τον λόγο του Ευαγγελίου. Ουκ εν σοφία λόγου, όχι με σοφία ανθρώπινη και φιλοσοφία με τα διανοήματα τα ανθρώπινα. Για ποιο λόγο? Ή να μη γενωθεί ο σταυρός του Χριστού, και λέει ο καθηγητής του ερμηνεύων, και να κηρύττω όχι με ανθρωπίνη τέχνη και απατηλά επιχειρήματα, για να μη χάσει την θεία του δύναμη το περισταυρικού θανάτου του Χριστού κήρυγμα. Μεγάλες αλήθειες, αδελφοί μου. Προσπάθησε λοιπόν από την πρώτη στιγμή ο Απόστολος Παύλος να κρατήσει την ενότητα των χριστιανών μεταξύ των Κορινθίων. Αυτό το είπε και σε άλλους, αλλά και σε άλλα θέματα στη συνέχεια η προσπάθειά του ήταν διαρκής. Πώς θα κρατήσει την ενότητα των χριστιανών, η οποία εν τέλει μέσα στην ιστορία των αιώνων δεν εκρατήθη, αλλά εκείνος μέχρι του θανάτου του, του μαρτυρικού, ήταν ο κήρυξ του Ιησού Χριστού, ότι εκείνος είναι ο ποιμήν, ο άρχον, ο δάσκαλος, ο λυτρωτής, ο Θεός, ο σωτήρ, που με το αίμα του μας έσωσε και με το αίμα του στήριξε, έπηξε πραγματικά την Εκκλησία με τα θεμέλια εδώ στη γη και στον ουρανό όπου ήταν από πριν. Εμείς λοιπόν και οι χριστιανοί σύμφωνοι έχουμε κάποια τέτοια δείγματα που λέει εδώ ο το σημερινό μας αποστολικό κείμενο. Εγώ, όπως είστε τώρα όλοι εδώ μέσα στην Εκκλησία, παρά την απουσία τόσων που είναι στις διακοπές τους και παρά και την ζέστη, και είστε ένα εκκλησίασμα μεστό, καλό, ανδρών, γυναικών, παιδιών, νέων, νεανίδων. Ως επίσκοπος της Εκκλησίας σας αγαπώ όλους μέσα από την ψυχή μου, και εσάς και τα παιδιά σας και τα καλά σας έργα. Το ίδιο και τους ιερείς. Ας βγει ένας τώρα από αυτούς που είναι σήμερα εδώ, τους αγαπητούς μου συλλειτουργούς, να πει: εμένα δεν με αγαπάει, εμένα βγει τώρα, ή δεν ενδιαφέρεται. Εγώ σας αγαπώ όλους, και αγαπώ όλους και των άλλων ενωριών, και αυτούς που είναι κάθε Κυριακή στην Εκκλησία, και αυτούς που είναι λιγότερο, και αυτούς που έρχονται μόνο το Πάσχα, και αυτούς που κοινωνούν σπάνια ή δεν κοινωνούν, και αυτούς που δεν έχουν την συνέστηση τι κάνουν όταν βαφτίζουν τα παιδιά τους ή τα εγγόνια τους, για να το πούν και οι μεγαλύτεροι, μάλιστα οι παππούδες και οι μεγάλοι γονείς,
να το πούν και στους αναδόχους όταν είναι νεότεροι. Ώστε λοιπόν είμεθα ένα την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, είπαμε πριν εδώ στη λειτουργία, ο διάκος το είπε εδώ απ' έξω, την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη, αφού ζητήσαμε εαυτούς και αλλήλους και πάσα την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Παρά τα αυτά, το λέω με κάθε αγάπη, γιατί αυτούς που θα σας πω και αυτούς όλους εγώ τους αγαπώ και τους γνωρίζω, αλλά ποιο είναι το σωστό? Λέει λοιπόν χριστιανός της Εκκλησίας της Θεσσαλονίκης, σε όλη την Ελλάδα είναι αυτό, αλλά εμείς μιλάμε για μας εδώ. Ξέρετε, θέλω να σας πω με τα λόγια μου και με την πνευματική συζήτηση που κάνουμε, ότι εγώ είμαι εσωτερικός. Δηλαδή τι είσαι εσωτερικό? Να είμαι με την κίνηση και την προσπάθεια την πνευματική του σωτήρος. Δηλαδή ο σωτήρ είναι μόνο δικός σας, δεν είναι όλων? Μπορεί να αρχίσει εκεί μια συζήτηση. Τι θα πει εσωτερικός? Θα πει μια αδελφότητα η οποία είναι υπέροχη αδελφότητα με θεολόγους, κληρικούς και λαϊκούς αφοσιωμένους και που έχει μέσα στην κοινωνία και ένα σωματιακό χαρακτήρα στους τομείς των παιδιών, των γονέων, των εκπαιδευτικών και καθεξής. Θα πω συνολικά όμως για να δείτε πώς έχει το θέμα. Εγώ είμαι σωτηρικός, λέει ο ένας. Ο άλλος λέει, εγώ ξέρετε είμαι ζωικός, της παλιάς ζωής που ήταν και υπάρχει ακόμη, αλλά έχει κάπως αποδυναμωθεί από πλευράς προσωπικού, και η οποία την πρώτη αδελφό της που έγινε με χριστιανούς στην πατρίδα μας και εκεί με πολλά σωματεία, από αυτά προήλθαν ακόμη και σχολεία. Ο άλλος λέει, ξέρετε εγώ ήμουν άλλα τα χρόνια προς τη Φλόρινα και μετά στην Αθήνα και όλα αυτά τα ακούω βέβαια, αλλά εγώ είμαι καρδιωτικός. Από το Μακοαριστό το στείνω τον Καρδιώτη. Και αν δεν είναι, επειδή ο ίδιος δεν ζει τώρα, το λένε και τώρα, εννοώντας όλους εκείνους που λένε ότι εμείς είμαστε των απόψεων και της πίστεως του Αυγουστίνου Καρδιώτη, ο οποίος τουλάχιστον στην αρχιερατεία του ήταν πολύ ενωτικός στο τοπίο του. Άλλοι και άλλες λένε, ξέρετε, εγώ είμαι του Μακαριστού Σάφου, του καθηγητού που πρόσφατα πέθανε θεολόγου, εκοιμήθη και να είναι μακαρία η μνήμη του. Η ταπεινότης μου μαζί με άλλους αρχιερείς και ιερείς εκάναμε την κηδεία του σε ένα χώρο έξω εδώ σε προάστιο της Θεσσαλονίκης. Λιγάκι μαζεύτε τα μωρά. Λοιπόν, είμαι λέει του Μακαριστού Σάφου, μα έχαμε έργο ο άνθρωπος. Ήταν καθηγητής της θεολογίας, ήταν ιεροκήρυγας, διοργάνωσε σύλλογο, διοργάνωσε αίθουσες, έκανε ομιλίες, έκανε, λαϊκός ήταν όμως, πολύ περισσότερο από τους άλλους. Οι άλλοι έχουν και κληρικούς, εδώ λαϊκός ήταν, άνθρωπος της Εκκλησίας ήταν. Αλλά και τώρα αν ήταν εδώ και είμαστε μαζί δυο μας, γιατί γνωριζόμαστε πάρα πολύ, θα μου έλεγε, Παναγιώτατε, εγώ είμαι του Χριστού και όσοι είναι κοντά μου και βοηθούνται από μένα θέλω να λένε και να είναι του Χριστού. Άλλοι λένε, εγώ ξέρετε είμαι φιλομόνοχος, έχω επαφές με το Άγιο Όρος και εκεί πάω, εκεί όταν είναι να κοινωνήσω, εκεί όταν είναι, έχω συναντήσει και εγώ ανθρώπους με αυτή την συνήθεια. Κακό είναι? Όχι. Το Άγιο Όρος είναι καύχημά μας, του μοναχικού βίου, της Ορθοδοξίας καύχημα. Αλλά δεν είναι ο Χριστός, δεν είναι η Εκκλησία. Είναι και ο Χριστός και εκεί. Και όταν κοινωνείς, Χριστό κοινωνείς. Αλλά όταν βγαίνεις στον κόσμο, είσαι του κόσμου και είσαι και των ανθρώπων που είναι που πρέπει να τους υπηρετείς και είσαι και συγχρόνως, θα το πω τελευταίο αυτό για το που ο καθένας μας ανήκει. Άλλος ακόμη λέει, εγώ είμαι του τάδε πνευματικού. Υπάρχει ένα κίνημα που λέγεται γεροντισμός. Έχω το γεροντά μου και γυναίκες και άντρες. Θα πείτε και πολλοί που με ακούν σήμερα, κακό είναι? Όχι, δεν είναι κακό. Αλλά το φρόνημά μας και το τι λέμε είναι κακό, εάν το λέμε σαν τους Κορινθίους. Εγώ είμαι του Παύλου, εγώ είμαι του Απολλώ, εγώ είμαι του Κυφά, εγώ είμαι του άλλου, και για τον Χριστό ποιος θα μείνει?
Δεν είμαστε λοιπόν κανενός εκ των ανθρώπων, είμαστε του Χριστού και της Εκκλησίας. Είμαι του τάδε πνευματικού. Εγώ είμαι και της τάδε μονής ή του τάδε ησυχαστηρίου. Οι μοναχοί ή οι μοναχές, είτε σε ησυχαστήριο είτε σε μοναστήρι, είναι εκεί για να σώσουν την ψυχή τους όπως θέλουν. Έκαναν αυτή την επιλογή και τις θαυμάζομαι γι' αυτό και τις τιμάμε και τις αγαπάμε. Πρώτος εγώ σε όλα τα μοναστήρια, είτε στον Εύρο είτε εδώ. Αλλά όμως οι χριστιανοί δεν μπορεί να είναι του τάδε μοναστηριού ή του τάδε ησυχαστηρίου. Μπορεί να πάει, μπορεί να ωφεληθεί, μπορεί να εξομολογηθεί, μπορεί να κοινωνήσει, αλλά είναι του Χριστού και της Εκκλησίας. Εγώ δεν είμαι εναντίον ουδενός, αρκεί να προηγείται η λαχτάρα Χριστό και την Εκκλησία, αδελφοί μου. Είναι πολύ σημαντικό το σημερινό κήρυγμα. Έχει γίνει αντικείμενο πολλών μελετών και πολλών συζητήσεων σε όλα τα εκκλησιαστικά επίπεδα. Όμως, εμάς αυτό ο λόγος για τον οποίο σήμερα το έφερα ενώπιόν σας είναι πρώτον μεν, διότι είναι το αποστολικό ανάγνωσμα που ακούσαμε, η αφορμή, ο Παύλος διδάσκει και φωνάζει και ζητεί, μη λέτε ότι είστε του Παύλου, είστε του Χριστού. Και δεν θα πει ένας σημερινός, μη λέτε ότι είστε του Πάτερ Τάδε ή της, του Κύκλου Τάδε, και δεν θα πείτε ότι είμαι του Χριστού. Του Χριστού είμαι και συνεργάζομαι και ανθρωπίνως για ένα καλό σκοπό μέσα στα πλαίσια της Ορθοδόξου πίστεώς μας. Αυτό είναι το μήνυμά μου, αυτή είναι η αγωνία μου ως ποιμένος της Εκκλησίας. Δεν κατηγορούμε κανέναν, αλλά σύμφωνα με τον καθρέφτη της Αγίας Γραφής καθρεφτίζομαι τους εαυτούς μας και λέμε, όπου και αν τυχόν συνεργαζόμεθα με σωματεία, με αδελφότητες, με μονές, με συγχαστήρια και λοιπά, όπου και αν είμαι, θα ναι, αλλά Χριστός και Εκκλησία. Και κατ' εξοχήν Εκκλησία είναι η Επισκοπή, η αδίποτε, όλες οι Επισκοπές, όλων των Ορθοδόξων, στη Ρωσία, στη Ρουμανία, στην Βουλγαρία, εδώ, στα Πατριαρχία μας τα κάτω, σε όλο τον κόσμο, στην Αφρική που υπάρχουν σήμερα πάρα πολλές ενορίες Ορθόδοξες. Η ενορία εντός των ορίων της οποίας είναι οι χριστιανοί, έχει τους χριστιανούς της και τους φροντίζει. Η ενορία αυτή ανήκει όμως εις τον επίσκοπο, ο οποίος επίσκοπος ανήκει στη σύνοδό του, που είναι η μία σύνοδος όπως η δική μας, αυτοκεφάλου Εκκλησίας της Ελλάδος, είναι μέλος μιας εκκλησίας της οποίας η σύνοδος έχει επικεφαλής έναν από τους 5 πατριάρχες που έχουμε. Αυτή είναι η διάρθρωση της εκκλησίας. Εδώ λοιπόν στο Χριστό πιστεύουμε, το Χριστό τιμάμε, για τον Χριστό μιλάμε, γιατί καμιά φορά μιλώντας για τα άτομα ξεχνάμε να μιλήσουμε για τον Χριστό, ή μας διευκολύνει να πούμε για τα άτομα διότι τα ακούνα εύκολα και φοβούμεθα εάν μιλήσουμε κατευθείαν για τον Χριστό. Αφήνεις λοιπόν, αδελφέ μου, ενδεχομένως στην άκρη τον Χριστό και έτσι θα σώσεις την ψυχή σου, αν δεν τη σώσεις. Έξω από την Εκκλησία δεν υπάρχει σωτηρία, λένε οι κανόνες της Εκκλησίας. Να σας το πω και λατινικά. Exter ecclesia nulla salus. Έξω από την Εκκλησία δεν υπάρχει σωτηρία. Και δεν νοούμε Εκκλησία μόνο το οικοδομημά μας του ναού, το εγγενιασμένο και καθαγιασμένο με όλες τα μυστήρια που γίνονται εδώ, αλλά νοούμε την Εκκλησία, τις ψυχές της δικές σας και εσείς τη δική μου και των ιερέων, όλοι μαζί με ταπείνωση, με μετάνοια για τα λάθη μας και τα ασφάλματά μας, να λαχταρούμε να είναι κοντά μας ο Χριστός. Στο πολιτικό επίπεδο, στα γνωστά κόμματα, μπορεί να λέει κανείς δικαιωμάτου, είμαι του τάδε ή του τάδε. Αυτό είναι μια άλλη διάκριση που αφορά τα ανθρώπινα και τα επίγεια. Όποιο κι αν είναι, δεν μας ενδιαφέρει ως ποιμένες, όποιο κι αν είναι, αρκεί κι αυτός να είναι του Χριστού. Γιατί αν δεν είναι του Χριστού, δεν μπορεί να σώσει την ψυχή του. Και προχωρώ
στο δεύτερο μέρος και πιο σύντομα. Σε όλα αυτά που σας είπα υπάρχουν ωραίες συζητήσεις και απορίες, αλλά όμως είναι αλήθεια ότι θέλει πολύ χρόνο και άλλη ευκαιρία για να τα συζητήσω. Σας διαβάζω λοιπόν από χθεσινό έγκριτη εφημερίδα της Αθήνας, αδιάλακτα τα Σκόπια. Πάλι για τα Σκόπια. Είναι το θέμα σε ένα κρισιμότατο σημείο, αδελφοί μου. Θέλουμε χρειαζόμεθα την προσευχή μας, την προσοχή μας και το ενδιαφέρον μας. Στη σκιά των νέων άκρως προκλητικών δηλώσεων του Πρωθυπουργού των Σκοπίων Νίκολα Γκρούευσκι, περί τίνος, περί μακεδονικής μειονότητος, την οποία η Ελλάδα οφείλει να αναγνωρίσει, και της έντονης αντιδράσεως του Υπουργείου Εσωτερικών, συναντήθηκαν ο Μάθιου Νίμιτς και ο κύριος Βασιλάκης εδώ και στα Σκόπια, και καθώς ο Γενικός Γραμματεύς του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ακούστε. Ενώ γίνεται μία προσπάθεια, την οποία καλλιεργεί ο ΟΗΕ, την θέλουν λίγο από εδώ και από εκεί, μα ίσως και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ίσως και στο ΝΑΤΟ, την θέλει η Αμερική για λόγους που καταλαβαίνετε, την θέλει τη λύση του ζητήματος και η Αμερική, και πιέζει. Ό,τι σας λέω είναι αλήθεια. Σταματώ λίγο για να συγκρατηθώ, να μην πω περισσότερα. Λέω λοιπόν ότι ενώ ετοιμαζόταν η συνάντηση των αρμοδίων, έρχεται ο Γκρούευσκι και δεν λέει τίποτα από τα προηγούμενα, έδωσε υπόσχεση να μην ξαναμιλήσει για τα προηγούμενα που έλεγε, αλλά τι έρχεται και λέει. Θέλουμε εμείς, η κυβέρνηση της Ελλάδος, να αναγνωρίσει ότι εντός της Ελλάδος υπάρχει μακεδονική μειονότητα δική τους. Καταλάβατε αυτό τι είναι? Αυτό είναι σατανικό. Αυτό είναι του Αντιχρίστου και όχι αυτό που λέγανε αυτοί. Τι δουλειά έχετε εσείς με την Ελλάδα? Όσοι έμειναν ήθελαν και έμειναν. Και είναι Έλληνες Μακεδόνες. Αυτόχθονες. Γιατί εμβάλλεις τέτοιο θέμα σε μια τέτοια μεγάλη προσπάθεια που γίνεται αυτή την ώρα για να υπάρξει και να επιτευχθεί μια συμφωνία? Μας λένε λοιπόν εδώ ότι για το θέμα αυτό της ονομασίας ο κύριος Νίμιτς, ο Έλληνας διαπραγματευτής, πρέσβης Βασιλάκης, συνείδησαν προερχόμενο από τα Σκόπια, όπου συνόδευσε το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Μπαν Κι Μουν στην εκεί επίσκεψή του και είχε συναντήσεις με την πολιτική ηγεσία, ενημέρωσε και τον Βασιλάκη για τα αποτελέσματα των συναντήσεων. Ο Έλληνας διαπραγματευτής επανέλαβε την ετοιμότητα της Αθήνας να συμμετάσχει σε επανάληψη των διαπραγματεύσεων. Ωστόσο, διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι οι δημόσιες τοποθετήσεις του κυρίου Γκρούευσκι, αλλά και το κλίμα που μετέφερε ο κύριος Νίμιτς, δεν αφήνουν πολλά περιθώρια αισιοδοξίας για επανεργοποίηση της διαπραγματευτικής διαδικασίας. Η Αθήνα εκτιμά ότι η βασική προτεραιότητα του κυρίου Γκρούευσκι παραμένει το εσωτερικό ακροατήριο της χώρας του. Ο ειδικός μεσολαβητής δεν φαίνεται να εισέπραξε στα Σκόπια συγκεκριμένες δεσμεύσεις που θα του επέτρεπαν να αναλάβει μια νέα πρωτοβουλία προσδοκώντας αποτέλεσμα. Έτσι, η ελληνική πλευρά δεν αναμένει ότι το αμέσως προσεχές διάστημα θα υπάρξει κινητικότητα. Πιθανότατα ο ειδικός μεσολαβητής να αναλάβει κάποια πρωτοβουλία το Σεπτέμβριο στο περιθώριο της Γενικής Συνελεύσεως του ΟΗΕ. Πριν να γίνουν αυτά, ήρθαν και εδώ και ο Νίμιτς και ο Βασιλάκης, δεν είμαι βέβαιος για τον εκπρόσωπο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, εδώ στην Θεσσαλονίκη. Και εδώ έμειναν και εδώ προσεπάθησαν να βρουν και άλλες ευκαιρίες για να στήσουν έτσι το σκελετό μια συμφωνία που θα μπορούσε να μας βοηθήσει. Εγώ θέλω να σας πω ότι εμένα δεν ήμουν πάντοτε ευχάριστο να επανέρχομαι για το θέμα με αυτό τις Κυριακές εδώ,
Αλλά όμως είναι τόσο σοβαρό, αδελφοί μου, είναι τόσο δυνατό αυτό το πράγμα, τη στιγμή κατά την οποία αναπτύσσονται και άλλες αντίστοιχες ενέργειες και προσπάθειες στο χώρο της Θράκης, και την ίδια ώρα υπάρχουν βλέψεις κάτω στα νησιά μας, και προχτές πέρασε μέσα από όλα τα κάτω ελληνικά νησιά ένα πολεμικό πλοίο χωρίς να πάρει ούτε άδεια ούτε τίποτα από την Τουρκία. Γι' αυτό λέγω ότι πρέπει να είμαστε ενήμεροι και πρέπει να είμαστε πάντοτε με ενδιαφέροντα για να μάθουμε τι γίνεται με την πατρίδα μας. Έχουμε ένα προνόμιο και μιλάμε για αυτή την πατρίδα, από τα σύνορά μας τα χερσαία και τα θαλάσσια, που είναι η Ελλάδα, και δεν ζητάμε να πάρουμε από κανέναν τίποτα, παρότι πολλά κομμάτια είναι η δικά μας. Ακόμη και Κωνσταντινούπολη δική μας είναι, αλλά δεν τη ζητάμε, ούτε φαίνεται ότι υπάρχουν προϋποθέσεις να τη ζητήσουμε, διότι υπάρχει μια λογική. Κι όμως το τραγουδάμε. Αλλά θέλουμε να έχουμε ειρηνικές σχέσεις και με τους από Ανατολών. Αλλά όμως σας ερωτώ, όταν γίνονται τέτοιες διαβουλεύσεις, τέτοιες συζητήσεις και τέτοιες διακηρύξεις, και έρχεται ο κύριος αυτός, ο Πρωθυπουργός, και μας λέει ότι να αναγνωρίσει το ελληνικό κράτος, η ελληνική κυβέρνηση, την ύπαρξη μακεδονικής μειονότητος, σκοπιανής δηλαδή, ότι είναι μέσα στη Μακεδονία τη δική μας, από τη Φλόρινα μέχρι την Καβάλα, μέχρι τον Έστω. Βέβαια, αν θέλαμε να αυτοκτονήσουμε, θα το κάναμε. Αλλά αυτοί μας λένε πράγματα για τα οποία θα πρέπει πρώτον να αυτοκτονήσουμε. Δεν θα αυτοκτονήσουμε, θα μείνουμε για να πολεμήσουμε. Αλλά αυτό πρέπει να το καταλάβουμε όλοι. Και να το καταλάβουν όλοι οι Έλληνες που μας ακούν. Δεν είναι υπόθεση της Θεσσαλονίκης. Δεν είναι υπόθεση μόνο της Μακεδονίας. Είναι υπόθεση κάθε πόλεως ελληνικής, κάθε επαρχίας, κάθε πόλεως, κάθε χωριού, κάθε πανεπιστημίου στην Ελλάδα, κάθε επιχειρηματία, οποιασδήποτε άλλης μορφής σωματείο πρέπει να έχει αναφορά στο θέμα αυτό, γιατί δεν μπορούμε να χάσουμε άλλη πατρίδα. Δεν συγχώνει να χάσουμε άλλη, δεν θα μείνει τίποτα. Τα σχέδια των παλαιών που έχουν ήδη αποθηθεί, έτσι μακριά ήταν η Ελλάδα κάτω από τον Όλυμπο. Αν δεν σφάξανε, να το πω πως το λέει ο λαός, όχι, ούτε έγινε ούτε πρόκειται να γίνει. Είναι όλα τεκμηριωμένα και δεν δεχόμεθα τέτοιου είδους νοθεύσεις. Γι' αυτό και η άποψή μας προς τον κύριο Γκρουεύσκη είναι, και η πρότασή μας, να ξαναδιαβάσει τις δηλώσεις του προκατόχου του Πρωθυπουργού, του Γεωργιεύσκη, ο οποίος είπε σήμερα στα Σκόπια, η κοινωνία της χώρας βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα προσπάθεια πλαστογραφήσεως της ιστορίας, είπε παλαιός Πρωθυπουργός των Σκοπίων, δηλαδή ο κύριος Γεωργιεύσκη, κατά τη διάρκεια παρουσιάσεως δήλωσε τις αυτοβιογραφίες του στα Σκόπια, και συνέχισε, να μην σας κουράζω άλλο, συνέχισε να λέει ότι όλα αυτά είναι τεχνάσματα για να μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις βλέψεις του συμβάρος της Μακεδονίας, που είναι η πατρίδα μας, η Ελλάδα μας εδώ, και επομένως κάνουν λάθος, πρέπει να πάρουν άλλο δρόμο. Οι ίδιοι τους το λένε, ο προκατοχός του, πρωθυπουργός του το λέει, και αυτός μένει διαρκώς αμετανόητος και γίνεται όλο και πιο πεισματάρης, και αν υπάρξει εμπλοκή στο θέμα αυτό, η ευθύνη θα είναι η δική τους. Η Ελλάδα είπε, είμαι ανοιχτή, και τελειώνω, είμαι ανοιχτή αυτή τη στιγμή για να συζητήσω με το θέμα σε μια βάση η οποία θα απαιτήσει και λογική και συγχρόνως διπλωματική συνέπεια. Λοιπόν, ελάτε να τα πούμε, και τους περιμένει. Πάρ' το αυτό. Τώρα τι ώρα είναι? Ένα λεπτό, γιατί σας βλέπω δύο φορές το χρόνο και εδώ. Ωραία. Η ώρα είναι 10:15 και πρέπει να συμπληρώσουμε ακριβώς και την ώρα της τηλεοράσεως. Θέλω να σας πω ότι εδώ έξω στην είσοδο μπορείτε να το ζητήσετε και να πείτε και στον πατέρα Ιάκωβο και στους ιερείς να σας εξασφαλίσουν κι άλλα. Εξετυπώσαμε στη Μητρόπολη αυτό το φυλάδιο. Επειδή είναι μερικοί στην Θεσσαλονίκη, μερικοί έστω, αλλά που έχουν δυνατότητες,
Δεν θέλω να γιορτάσω, με λέει, τα 100 χρόνια από την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης. Αυτό είναι ύποπτο. Αυτή είναι η άποψή μου και μπορώ να τη θεμελιώσω από εκεί που πρέπει. Τι θα πει? Δεν θέλουμε, δεν θέλουμε την ειρήνη, μα αφήσουμε τώρα τις απελευθερώσεις, να αφήσουμε. Γιατί δεν τα αφήσουμε? Εδώ υπάρχουν πόλεις που γιορτάζουν τα ελευθεριά τους, παντού σε όλα τα κράτη. Και δεν θα γιορτάσει όλη τη Μακεδονία ή η Ελλάδα για τα 100 χρόνια που την απελευθερωσή της, που θεμελιώθηκε πάνω στο αίμα των θυμάτων και των μαρτύρων του μακεδονικού αγώνα και στη συνέχεια σε αυτούς που έπεσαν κατά τους πολέμους 12 και 13. Πού θα σταθούμε τότε? Είναι όλα εκ του πονηρού αυτά και αποβλέπουν σε άλλες δικαιολογίες, σε πλάνες εθνολογικές, οι οποίες δεν μπορούν να σταθούν. Ό,τι και να κάνουν δεν θα σταθούν. Αυτό λοιπόν το χαρτί δεν μιλάει εναντίον κανενός. Ορίστε, να σας το πω, το συνέταξα μόνος με τα χέρια μου νύχτα στη Μητρόπολη και λέει: Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, επάνω ο Άγιος Δημήτριος, κάτω ο Λευκός Πύργος, ελεύθερη ελληνική Θεσσαλονίκη σημαίνει ελεύθερη ελληνική Μακεδονία 1912-2012, τα ελευθέρια της Θεσσαλονίκης. Παρακάτω, ελεύθερη ελληνική Μακεδονία σημαίνει εγγύηση της ελευθερίας της Ελλάδος μας. Έλληνες πατριώτες, χαρείτε την Μακεδονία μας. Και από μέσα, εδώ δεν σας το διαβάζω, να σας χωράσω, θα το δείτε, τι λέμε για τον μακεδονικό αγώνα που ήταν ο πρόλογος για να γίνει τελικά η μεγάλη νίκη, να πάρουμε τη Μακεδονία μας, τη Θεσσαλονίκη και όλες τις πόλεις. Εδώ, για να μην υπάρξει παράπονο δεξιά, έχω κατεχωρήσει όλες τις πόλεις και τις κομοπόλεις οι οποίες ανήκουν στη Μακεδονία. Όλη η Ελλάδα είναι μαζί μας και εμείς με την Ελλάδα όλοι. Αλλά ακριβώς για τα ελευθέρια, δηλαδή για τα 100 χρόνια από την απελευθέρωση. Καβάλα, Ελευθερούπολη, Δράμα, Ζύχνη, Νευροκόπη, Σιδερόκα, τον Ιγρήτα, καθεξής, μέχρι και τα νησιά Λίμνος και Σαμοθράκη. Για να συνειδητοποιούμε ποια είναι η πατρίδα μας και τι ευθύνες έχουμε. Κάτω είναι ο πίνακας ο γνωστός που παραδίδει ο Τούρκος στρατηγός την πόλη της Θεσσαλονίκης στον διάδοχο Κωνσταντίνο. Και εδώ πέρα είναι ένα μικρό κειμενάκι που απευθύνεται ιδιαίτερως στα παιδιά, στους νέους. Είμαι ικανός να πάρω παιδιά της Εκκλησίας να πάω να δημιουργήσω όλα αυτά που σε όλες τις καφετέριες την ώρα που πίνουν καφέ, για να σκεφτούν κάποτε και από αυτά που δεν τους τα λέει σήμερα το πανεπιστημιό τους και η δασκαλή τους. Αλλά αν δεν τα πούμε αυτά κι εμείς, θα πάμε χαμένοι. Αυτά είχα να σας πω για σήμερα. Ώστε λοιπόν